Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, θέματα, ερωτήσεις, απορίες τις οποίες έχετε και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε και να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε και ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο που πιστεύουμε και ξέρουμε είναι ότι είμαστε μαθητές, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με ερωτήσεις από μία ανώνυμη αδελφή μας. Πρώτη ερώτηση. Ακούμε πολλά για τη μεγάλη αναζωπήρωση που θα έρθει στην Εκκλησία του Χριστού. Τεκμηριώνεται αυτή η άποψη μέσα από το Λόγο του Θεού? Ναι, να αρχίσουμε μία-μία τις ερωτήσεις, να τις σχολιάζουμε, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι και αδελφοί. Επαναλαμβάνω την πρώτη ερώτηση. Ακούμε πολλά για την αναζωπήρωση που θα έρθει στην Εκκλησία του Χριστού. Τεκμηριώνεται αυτή η άποψη μέσα από το Λόγο του Θεού? Νομίζω ναι. Και θα αρχίσω με 3-4 σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού. Σημαντικά, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα, αλλά ας ξεκινήσουμε. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτου, αναφέρεται στο Λόγο του Θεού και στο δεύτερο εδάφιο, «Εν τεσσεσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουν συσυρέει σε αυτό και πολλοί λαοί θέλουν συνυπάγει και υπιέλθεται και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει μας τα σοδούς αυτού και θέλουμε να περιπατήσει εν τες στρίβεις αυτού διότι εξιών θέλει εξελθεί νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και θέλει κρίνει αναμέσως των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς και θέλουν συσφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαενία και τας λόγας αυτών διαδρέπανα και δεν θέλει σηκώσει μάχαιρα έθνος εναντίον έθνους σου δεν θέλουν συμμάθει πλέον των πόλεμων. 20 Ιακώβ έλθετε και ας περπατήσουμε το φωτί του Κυρίου. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού που περιγράφει όχι μόνο τις έσχατες ημέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και μετά από την αρπαγή της Εκκλησίας τα συμβάντα. Αναφέρεται λοιπόν ότι καταρχάς στις έσχατες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Μόνο η Εκκλησία του Θεού, το όρος του οίκου του Κυρίου, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, τις έσχατες ημέρες θα υψωθεί πάνω από όλα όσα είναι ψηλά, μεγάλα και είναι ανθρώπινα. Αλλά να δούμε και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου πώς το περιγράφει αυτό, λέγοντας από την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιωταβήτα και εδάφιο 26, του οποίου η φωνή την γίνε σάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη, έτι άπαξ, εγώ σίω ουχή μόνον την γην, αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ τηλεί των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποίητων διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Αυτό λοιπόν αρχίζει το έτι άπαξ που σημαίνει μία ακόμη φορά και τελευταία
θα σύσει ο Θεός όχι μόνο τον ουρανό, αλλά και όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό, γιατί για να μετατεθούν, να μεταθέσει τα ασαλευόμενα και να μείνουν τα ασάλευτα. Και έτσι λοιπόν, αυτό το ίδιο περιγράφει ο Λόγος του Θεού, λέγοντας ότι το όρος του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Όλα τα σημαντικά στην ανθρωπότητα θα μικραίνουν, για να μην πω θα μετατεθούν, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, και θα μείνουν τα ασάλευτα, τα οποία είναι η Εκκλησία του Θεού. Και όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί θα σειραίουν και θα υπάγουν και θα λένε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου στον οίκον του Θεού, του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τα σωδούς αυτού. Δηλαδή μιλάμε για την υγιένουσα διδασκαλία, για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο θα κηρύτεται με αλήθεια, με δύναμη και με πνεύμα Άγιο. Και θέλει διδάξει μας τα σωδούς αυτού και θέλουμε να περιπατήσει εν της τρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών, και η Σιών αυτή δεν είναι η παλαιά Σιών, γιατί πάλι στην επιστολή του Απόστολος Παύλος μας διερμηνεύει για ποια Σιών μιλάει, λέγοντας ότι εσείς, διαβάζω πάλι από την επιστολή προς Εβραίους, Ιώτα Βήτα και 25 εδάφιο, αλλά εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών, και εις πόλην Θεού ζώντος στην επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, και εις πανήγυρην και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων της ουρανίας, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων, ήτην εσέλαβον τελειότητα, και εις νέας διαθήκην μεσίτην, Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ, και συνεχίζει αυτό που είπαμε και προηγούμενα, προσέχετε μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν καταφρονήσαντες το λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολύ περισσότερο εσείς, εμείς, εάν αποστραφόμεν το λαλούντα εκ των ουρανών, του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τότε, τώρα δε ξαναδιαβάζω υπεσχέτη λέγον, έτι άπαξ εγώ σύ όχι μόνο την γη αλλά και των ουρανών. Και το έτι άπαξ δηλεί των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποίητων για να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Άρα λοιπόν τα μη σαλευόμενα, όπως είπαμε, είναι η Εκκλησία του Θεού, είναι η Νέα Σιών, η Νέα Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, από την οποία θα εξέλθει νόμος και Λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και μετά θα έρθει η κρίση με την εφταετία του Αντίχριστου και την Δευτέρα Παρουσία, και θα κρίνει αναμέσω των εθνών και θα ελέγξει πολλούς λαούς και θα σφυριλατήσει, πάμε στη συνέχεια στη Χιλιετή Βασιλεία, όπως την περιγράφει σε πολλά σημεία ο Λόγος του Θεού, θέλω να σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαϊνία και τας λόγας αυτών διαδρέπανα, δε θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίου έθνος, που δε θέλουν σημάθη πλέον των πόλεμων, διότι ο διάβολος θα είναι δεμένος και θα βασιλεύει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων επί της γης για 1000 χρόνια. Αλλά γι' αυτό το ίδιο όρος και για τις έσχατες ημέρες, για να μην επεκταθούμε σύμφωνα με την ερώτησή σου μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, για το ίδιο όρος αναφέρει στο ΚΕ κεφάλαιο πάλι ο Ισαΐας ο προφήτης λέγον κατά ΚΕ και 6 εδάφιο και επί του όρους τούτου το οποίο θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και θα κλπ. Ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων εν τη τριγία. Θα γίνει δηλαδή πολύ μεγάλη ευλογία στον οίκον τούτων που τις έσχατες μέρες θα υψωθεί υπεράνω και θα στηριχθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Και συνεχίζει το εδάφιο αυτό, ποιος είναι ο σκοπός και τι θα κάνει ο Θεός μέσα σε, αυτόν, σε αυτό το όρος, και εν το όρι τούτο θα καταργήσει ο Θεός το πρόσωπο του περικαλύπτοντος, συγγνώμη, το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Και το κάλυμα δεύτερον, το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θα καταργήσει δηλαδή το διάβολο που καλύπτει με την απιστία των ανθρώπων το φωτισμό του Ευαγγελίου. Θα τον καταργήσει και το διάβολο και το κάλυμα. Και το 8 εδάφιο που είναι το καθοριστικό εδάφιο που περιγράφει την αλήθεια των πραγμάτων, 8 εδάφιο και θέλει καταπίει τον θάνατον ενίκη.
Και ο Κύριος θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνοντος του λαού αυτού από πάσης της γης και ο Κύριος, καθιότι ο Κύριος ελάλησε. Αυτό το εδάφιο λοιπόν δύο στο πρώτο, την αρχή του, θέλει καταπίει τον θάνατο εν νίκη, μας δίνει τη δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι και τα δύο αυτά εδάφια τα οποία διαβάσαμε αφορούν τις έσχατες ημέρες και την αρπαγή της Εκκλησίας και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί γι' αυτό το εδάφιο ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στο γιώτα έψιλον κεφάλαιον της επιστολής του της πρώτης προς Κορινθίους λέγοντας, 51 εδάφιο διαβάζω, «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπεί ο οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπικη», αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, «διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί, οι αποθανώντες σε Χριστό, θέλουσαν να στηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί οι ζώντες. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη». Άρα ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού, αναφέρεται με απόλυτο τρόπο ότι όλα όσα γράφει ο προφήτης Ισαΐας για το όρος των εσχάτων ημερών που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και στο οποίο θα κάνει ο Θεός μεγάλη ευλογία, ευοχία από πάντων των αγαθών, και σε αυτό το όρος θα καταργηθεί ο διάβολος και το κάλυμα, το περικαλύπτον, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου των ανθρώπων για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Αυτό λοιπόν το εδάφιο αναφέρεται στην αρπαγή της Εκκλησίας γιατί περιγράφει ακριβώς αυτό το οποίο διερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Θέλει καταπίει τον θάνατον ενίκη», εδώ ο δε Απόστολος Παύλος περιγράφει «Τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη εν θάνατο σε νίκη, όταν το φθαρτό ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό ενδυθεί αθανασία». Αυτά λοιπόν τα βασικά εδάφια του Ισαΐου του προφήτου που προφητεύουν τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών και διερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος περιγράφοντας ότι αυτό είναι οι μέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, μας βεβαιώνει για την ερώτησή σου για την μεγάλη αναζωπήρωση που θα έρθει στην Εκκλησία του Χριστού πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και τεκμηριώνεται σαφέστατα, σε αυτό το σημείο θα δούμε στη συνέχεια και άλλα, μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά και ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, στο κεφάλαιο Ιώτα και στο εδάφιο 1, αναφέρεται, αφού προηγουμένως μιλάει για την ευλογία των εσχάτων ημερών, λέγει στο Ιώτα κεφάλαιο, που είναι και η εντολή του Θεού για τις έσχατες ημέρες. «Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής». Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία η εντολή του Χριστού ποια ήταν? «Μείνετε εν τη Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Και τότε θα είστε μαρτυρές μου σε όλη την οικουμένη». Αυτή ήταν η εντολή του Χριστού για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η εντολή του Χριστού, η εντολή του Λόγου του Θεού για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία είναι «Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν τον καιρό της οψίμου βροχής». Και ο Κύριος, αφού ζητήσετε, θα κάνει αστραπάς και θα δώσει εις αυτούς που ζητάνε βροχάς όμβρου, φοβερή βροχή, ιετό. Και μάλιστα σε κάθε έναν βοτάνει στον αγρότου και καρποφορία στο κάθε έναν που ζητάει, γιατί πιστεύει στο Λόγο του Θεού ότι σε έσχατες ημέρες θα υπάρξει μια φοβερή αναζωπήρωση παρακυρίου σε όλη την οικουμένη. Σε αυτόν που το πιστεύει προτρέπει, εντέλεται ο Λόγος του Θεού, ζητείτε ιετών παρά του Κυρίου εν το καιρό της οψίμου βροχής,
ο Κύριος θα απαντήσει στις προσευχές αυτών που πιστεύουν και εξητούν με βροχάς όμβρου και αστραπές, και σε κάθε έναν θα δώσει καρπό στο χωράφι του. Αλλά ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Ιωήλ τον προφήτη, λέγοντας από το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 21 θα διαβάσω, «Μη φοβουγεί, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος τελικά με μεγαλεία. Μην τρομάζετε κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση, διότι το δέντρο φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπερος εκδίδουν την δύναμη αυτών. Και τα τέκνα της Σιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας». Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία και εξηγεί πώς. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή την 50η ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού, τη 10η ημέρα μετά την ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν τελειώνει εδώ ο προφητικός λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος, και ό,τι είναι και γραμμένο μας βεβαιώνει ο Χριστός δεν δύναται να αναιρεθεί. Αφού λοιπόν προφητεύει και λέγει σε μας τώρα ο λόγος του Θεού, έδωκε την βροχήν την πρώιμον εγκαίρως, και συνεχίζει και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον, με αποτέλεσμα να έλθει μεγάλη ευλογία. Αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, για να έρθουμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στο κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, διαβάζω το 16 και το 17 εδάφιο. «Ημών δε η οφθαλμή είναι μακάρι», μιλάει στους μαθητάς του Ιησούς Χριστός, «διότι τώρα βλέπουσιν, και τα ότα διότι τώρα ακούωσιν. Επειδή σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης επεθύμησαν, γιατί είχαν αποκάλυψη περί των ημερών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμεσαν να είδωσιν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν». Άρα αυτά που ζείτε, είπε στους Απόστολους, και θα ζήσετε, είναι θαυμαστά, είναι μεγαλεία, είναι μοναδικά, είναι αξεπέραστα, και κατά αποκάλυψη Θεού προφήτε και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης είδαν το μεγαλείο των ημερών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, ζήλευαν, θέλησαν να το δουν, αλλά δεν μπόρεσαν ούτε να δουν ούτε να ακούσουν. Και όταν μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, πάλι για την αρπαγή της Εκκλησίας, ξεκινάει λέγοντας το 22 εδάφιο, «Είπε δε και προς τους μαθητάς του, θέλου συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει εσείς οι μαθητές, οι Απόστολοι, όταν θα έχετε την αποκάλυψη του Θεού, να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα τη δείτε, γιατί δεν θα είναι στα χρόνια σας. Η ημέρα του Υιού του ανθρώπου. Διότι όσοι αστραπεί αστράπτουσα εξ υπουρανών λάμπει στην υπουρανών, ούτω θελήστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού». Και ποια είναι αυτή η ημέρα της αρπαγής? Γιατί όπως λάμπει ο ήλιος κάτω από τον ουρανό, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Αυτές τις μέρες, μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου, εσείς οι μαθητές μου, εσείς οι Απόστολοι, όταν θα σας αποκαλυφθεί τι θα γίνει στις έσχατες ημέρες, θα επιθυμήσετε να δείτε, όπως επεθύμησαν παλαιότερα οι προφήτες και οι δίκαιοι να δουν αυτά που ζείτε εσείς, τώρα και εσείς θα επιθυμήσετε να ζείτε μία, να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες, και δεν θα μπορείτε. Και εξηγεί στο 26 εδάφιο. «Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου». Να, ποιες θα είναι οι μέρες του Υιού του ανθρώπου πριν την αρπαγή της Εκκλησίας? «Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο μέχρι της ημέρας καθήνον ο Ιης ήλθεν εις την Κιβωτόν, και ύστερα ήλθε ο κατακλυσμός, η οργή του Θεού, και απόλεσεν άπαντας».
Ομοίως δε και καθώς έγινεν τις ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, υγόραζον, υπόλουν, υφύτευον, οικοδόμουν. Καθ' ημέραν εξήλθε Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πύρκε θείων από ουρανού και από όλες ανάπαντας. Ήρθε η οργή του Θεού. Έτσι θα είναι και τις έσχατες ημέρες. Οι άνθρωποι θα τρώνε, θα πίνουν, θα αγοράζουν, θα πουλάνε, θα φυτεύουν, θα οικοδομούν. Βεβαίως αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην εφταετία του Αντίχριστου. Γιατί ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί αφού γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν θα μπορούν να γίνουν αυτά γιατί μόνο όποιος βάζει το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο ή προσκυνάει την εικόνα ή τον Αντίχριστο θα έχει την δυνατότητα να πουλάει και να αγοράζει. Εδώ όλοι πουλούσαν, αγόραζαν, οικοδομούσαν, έπιναν, έτρωγαν. Μέχρι τη στιγμή που αρχίζει η εκπλήρωση της οργής του Θεού. Στο Νόε με τον κατακλυσμό, στο Λότ με την βροχή πύρκε θείου και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία με την αρπαγή της Εκκλησίας που φεύγει η χάρις του Θεού, αλλάζει η οικονομία της Βασιλείας των Ουρανών, τελειώνει η οικονομία της Χάριτος που άρχισε με την Πεντηκοστή και τελειώνει με την αποχώρηση του Πνεύματος του Αγίου καθώς ο Χριστός θα παραλάβει δια Πνεύματος Αγίου την Εκκλησία και αρχίζουν πια τα δεινά της εφταετίας του Αντίχριστου που είναι η οργή του αρνίου και του Θεού πάντα στους ανθρώπους που δεν δέχθηκαν την αλήθεια, την αγάπη της αλήθειας του Θεού. Και εξηγεί μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη συνέχεια, σας λέγω δε ότι εν τη νυχτή εκείνη, δηλαδή το τέλος των ημερών του Υιού του ανθρώπου, εν τη νυχτή εκείνη, δύο θα είναι επί μιας κλίνης, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Εν τη ημέρα εκείνη, δύο γυναίκες θα αλλάθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Και ακόμη δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Είναι δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας παγκόσμια, που σημαίνει άλλοι θα κοιμώνται, εν τη νυχτή εκείνη γιατί θα είναι νύχτα, άλλοι θα αλέθουνε και άλλοι θα εργάζονται στον αγρό. Θα είναι μία συγκεκριμένη στιγμή για όλη την οικουμένη που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Αλλά για την ερώτησή σου, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, είναι πριν την αρπαγή της Εκκλησίας η μεγάλη αναζωπήρωση την οποία θα γίνει και θα είναι τόσο μεγάλη για την οποία ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητάς του ότι θα έρθουν οι μέρες όταν θα έχετε αποκάλυψη, θα σας αποκαλυφθεί, θα γνωρίσετε το σχέδιό μου για τις έσχατες ημέρες που θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών των ανθρώπων αλλά δεν θα μπορέσετε να το δείτε γιατί θα είστε ζωντανοί όπως ακριβώς περιέγραψε και για τους προφήτες και για τους δικαίους Παλαιάς Διαθήκης που επιθύμησαν να δουν μία των ημερών που έζησαν οι Απόστολοι στην παρουσία του Λόγου του Θεού ενσαρκωμένου επί της γης του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου και δεν μπόρεσαν γιατί δεν ήταν για την εποχή τους. Άρα μάλλον και άλλα θα μπορούσα να αναφέρω αλλά να μην χάσουμε άλλο χρόνο, μάλλον είναι απόλυτα τεκμηριωμένο από το Λόγο του Θεού ότι έρχεται μεγάλη αναζωπήρωση στην Εκκλησία λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και ολοκληρώνεται με την αρπαγή της Εκκλησίας. Στο δεύτερο ερώτημά σου αναφέρεις, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και 32 εδάφιο, για να το βρούμε αγαπητοί, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, Ιώτα Γάμα 32. Διαβάζω. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει, ημί οι άγγελοι ή εν τον ουρανό, συγγνώμη, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ. Και το ερώτημα είναι, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και 32 εδάφιο, αναφέρεται σχετικά με την αρπαγή της Εκκλησίας, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ. Θέλω να ρωτήσω,
ο Ιησούς Χριστός μιλάει εδώ ως Υιός ανθρώπου, γιατί είναι δυνατόν ο σένα με τον Πατέρα του ουρανού να μην γνωρίζει την ημέρα και την ώρα της αρπαγής. Ακριβώς, αγαπητοί φίλοι μου, εδώ ο Ιησούς Χριστός μιλάει σαν Υιός ανθρώπου, και σαν Υιός ανθρώπου ούτε στους αγγέλους ούτε σε κανέναν εκ των Υιών του ανθρώπου δεν θα αποκαλύψει ο Θεός την ώρα που θα δώσει εντολή να έρθει ο Χριστός και δια Πνεύματος Αγίου να παραλάβει την Εκκλησία, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Γράφει λοιπόν στο κεφάλαιο Δέλτα και 15 εδάφιο: «Διότι τούτο σας λέγουμε δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προβλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με εντολή Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου, που θα φωνάζει του ονειβίος έρχεται εξέλθετη εις απάντησιν αυτού, και με σάλπιγγα Θεού», θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, «και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι». Οι νεκροί εν Χριστώ, οι αποθανόντες εν Χριστώ, οι κοιμηθέντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Και έπειτα εμείς ταυτόχρονα οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θα αρπαχθόμεν με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Άρα λοιπόν μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι κανένας των Υιών του ανθρώπου, ούτε και ο Ιησούς ο Ναζωραίος, και κανένας των αγγέλων δεν ξέρει την ώρα και τη στιγμή που θα δώσει εντολή ο Θεός, κέλευσμα, και θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου μετά το κέλευσμα και η σάλπιγγα του Θεού μετά τη φωνή του Αρχαγγέλου, και ο Χριστός θα έρθει στο μεσουρά, θα έρθει στον αέρα και δια Πνεύματος Αγίου θα αναστήσει τους αποθανόντας εν Χριστώ, τους νεκρούς εν Χριστώ, τους κοιμηθέντας εν Χριστώ, και θα μεταμορφώσει, θα αρπάξει τους ζώντας εν Χριστώ. Όπως διαβάσαμε και πριν, δύο θα είναι σε μια κλίνη νύχτα, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος ανθύνεται, δύο θα είναι στον αγρό πρωί πρωί, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, και δύο θα είναι στον μήλο που θα λέθουν το απόγευμα, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Περί της ώρας και της στιγμής κανείς δεν ξέρει. Τους χρόνους και τους καιρούς, μάλιστα το επιβεβαιώνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μαθητάς, λίγο πριν την ανάληψή του, λέγοντας στην ερώτηση των μαθητών: «Εκείνοι λοιπόν οι συνελθόντες ερώτησαν αυτόν: Κύριε, τάχα εν το και τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ? Είπε δε προς αυτούς: Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσε στην αντίαν αυτού εξουσία. Οι χρόνοι και οι καιροί είναι στην εξουσία μόνο του Πατέρα». Άρα λοιπόν, σαν Λόγος Θεού, σαν Θεός αληθινός, τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, βεβαίως γνωρίζει τα πάντα, γιατί είναι ένας Θεός αχώριστος και αιώνιος. Σαν άνθρωπος όμως, Χριστός Ιησούς, που είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του ονόματος του οποίου δυνάμεθα να σωθούμε, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, και είναι και το υπερπάνω όνομα το οποίο ο Θεός έδεσε, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Σαν άνθρωπος λοιπόν Χριστός Ιησούς, και ανεστημένος ακόμη, πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, που στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περιμόν, δεν γνωρίζει σαν άνθρωπος, γιατί κανένας των Υιών των ανθρώπων, και δεν κάνει εξαίρεση και στον Υιό του το μονογενή, ο οποίος έγινε άνθρωπος και έλαβε δούλου μορφή, κανένας των Υιών του ανθρώπου, των ανθρώπων, και κανένας άγγελος δεν γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή. Τρίτη ερώτηση.
Άκουσα σε πρόσφατο κήρυγμα αναφερόμενο στην αρπαγή της Εκκλησίας να λέγεται «Δεν έχει σημασία πώς είσαι τώρα, αλλά πώς θα είσαι λίγο πριν και τη στιγμή της αρπαγής». Και έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, όταν λέτε λίγο πριν, σε τι χρονικό διάστημα αναφέρεστε? Και δεύτερον, το αν λάβει κάποιος μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας είναι αποτέλεσμα μιας καλής ή κακής στιγμής ή μιας καλής ή κακής πνευματικής ζωής και σχέσης με τον Θεό? Σαφέστατα είναι μιας καλής πνευματικής, όπως το αναφέρεις, να το διαβάσω ακριβώς, πνευματικής ζωής και σχέσης με τον Θεό. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε, αγαπητά μου αδέλφια, και αυτό το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού στον Ιζεκίλ τον προφήτη, και διαβάζω το κεφάλαιο λάμπτα γάμα και 11 εδάφιο. «Είπε προς αυτού, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τις οδού αυτού και να ζει. Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, δια τι να αποθάνεται οίκος Ισραήλ?» Και τώρα εξηγεί. «Δια τούτος ιε ανθρώπου, είπε προς τους ιούς του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου ανθρώπου», που ζει μια πνευματική ζωή και έχει πολύ καλή σχέση με το Θεό, και επαναλαμβάνω, «η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη ημέρα της παραβάσεως αυτού, και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβεια αυτού, καθήν ημέραν επιστρέψει από τις ασέβειας αυτού, και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνη αυτού, καθήν ημέραν αμαρτήσει». Αυτό λοιπόν το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται πνευματική σήμερα έχει έναν αγώνα μπροστά του να επιστρέψει στο Θεό, να πλησιάσει το Θεό, να μετανοήσει, να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να ζητήσει τη χάρη του Θεού, να τον αναγεννήσει ο Θεός. «Εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, για κληρονομιά αμίαντο, αμάραντο, αιώνια, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για την έσχατη ημέρα», αλλά ταυτόχρονα να είναι απόλυτα προσεκτικός, προσευχόμενος και άγρυπνος, μην τυχόν στην πορεία του χάσει το δρόμο του. Γιατί και αν ακόμη έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη με τη δικαιοσύνη του Θεού και την τελευταία στιγμή αμαρτήσει, αποστατήσει και βρεθεί σε αυτή την κατάσταση την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας, χάθηκε. Δεν θα λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί το γράφει, ο δίκαιος δεν θα δυθεί να ζήσει δια τη δικαιοσύνη αυτού σε όλη τη ζωή, καθήν ημέρα να αμαρτήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει? «Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί». Δεν φτάνει να έχεις μία, που πρέπει να έχεις μία αγία και ευλογημένη ζωή. Πρέπει να τη διατηρήσεις μέχρι το τέλος. Να υπομείνεις, γιατί η ζωή του χριστιανού δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει? «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών». Άρα λοιπόν είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι είπε όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του? «Πρώτον τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην σε όλη μου τη ζωή μέχρι αυτή τη στιγμή που φεύγω. Το δρόμο μου τον ετελείωσα σε όλη μου τη ζωή». Ποια είναι όλη του η ζωή? Από τη στιγμή που τον επισκέφθηκε ο Θεός και μεταμορφώθηκε η ζωή του σε Άγιο άνθρωπο του Θεού. «Τον αγώνα τον καλό, τον δρόμο μου τον ετελείωσα, μέχρι τέλους τον έφτασα. Δεν έμεινα στο τέλος, τον τελείωσα. Και σε όλη τη ζωή μου μέχρι αυτή τη στιγμή του τέλους την πίστη μου τη διατήρησα». Δεν είναι παράξενο ούτε πρωτοφανές άνθρωποι πιστοί σε όλη τους τη ζωή κάποια στιγμή να καταφέρει ο διάβολος είτε να τους δελεάσει, είτε να τους τρομοκρατήσει, να τους φοβήσει, είτε να τους πλανήσει, είτε κατηγορώντας να τους χαλάσει την καρδιά, την πίστη,
και να χάσουν τη βασιλεία των ουρανών, γιατί δεν έμειναν πιστοί ως τέλος. Γι' αυτό τι λέγει ο Κύριος μας. Γίνεστε έτοιμοι. Γιατί δεν γνωρίζετε την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του. Γίνεστε έτοιμοι. Προσέχετε, προσεύχεστε, αγρυπνείτε, γιατί δεν εξεύρετε ποια ώρα θα έρθει. Γιατί ο Κύριος θα έρθει ως κλέπτης ενυχτή. Και αν ο οικοδεσπότης ήξερε ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ήταν έτοιμος. Αλλά δεν ξέρει, γι' αυτό πρέπει να είναι πάντα έτοιμος, μην τυχόν. Και χάσει την πίστη του ή χάσει το δρόμο του που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν ή σταματήσει να αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό και τον βρει η μέρα εκείνη, όχι στην πίστη. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αυτό το περιγράφει πάρα πολύ ωραία και αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, γιατί λέει σε ποιους, στους πιστούς, προσέχει, διαβάζω από το ΚΑΑ κεφάλαιο και το 34 εδάφιο. Προσέχετε δε εις αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας θα έρθει ως παγίδα. Ως παγίδες θα επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί της γης. Δεν θα έρθει ως παγίδας τους αποθανώντας εν Χριστώ. Αυτοί έχουν εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Γιατί όταν μετέβησαν από την ζωή αυτή στην αιώνια ζωή, δηλαδή εκεί που κοιμηθέντες περιμένουν και αυτή τη μεταμόρφωσή τους, εκεί δεν κινδυνεύουν πλέον. Ο κίνδυνος, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο εδώ στη γη αυτή. Γι' αυτό και λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ως παγής θα επέλθει η μέρα εκείνη επί πάντας τους καθημένους σε όλο το πρόσωπο της γης. Γι' αυτό αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την παγίδα που μπορεί να πέσουν οι άνθρωποι που σκέφτονται ας φάγομεν και ας πίωμεν και την τελευταία στιγμή θα επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και θα σωθούμε. Αυτό ο λόγος του Θεού το λέει πονηρά καρδία απιστίας. Αυτός δεν πρόκειται να σωθεί γιατί έχει πονηριά μέσα του. Δεν θα πει τώρα κάνε αμαρτία και λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα δω εγώ και τη μεγάλη αναζωπήρωση, τότε θα επικαλεστώ και θα σωθώ. Δεν σώζεται έτσι. Γιατί έχει πονηρά καρδία απιστίας. Και ο Θεός γνωρίζει την οδόν των δικαίων και γνωρίζει και την οδόν των ασεβών και οι ασεβείς δεν θα βρεθούν στην Ανάσταση των νεκρών. Οι δίκαιοι θα βρεθούν στην Ανάσταση των νεκρών. Και οι δίκαιοι όχι όλοι, όσοι υπέμειναν μέχρι τέλους, όσοι διατήρησαν την πίστη τους και όσοι συνέχισαν μέχρι τέλους να αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, και τώρα αφού αγωνίστηκα τον αγώνα τον καλό, αφού διατήρησα την πίστη μου και αφού τελείωσα τον δρόμο μου, τώρα δεν μου μένει παρά τους δικαιοσύνη Στέφανος. Άρα λοιπόν, ναι, το κρίσιμο σημείο είναι η πνευματική ζωή από τότε που σε αναγέννησε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός μας σώζει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Άλλους τους έχει σώσει πριν 40 χρόνια, άλλους πριν 30 χρόνια, άλλους πριν 20 χρόνια, πριν 10, πριν 5, πριν ένα χρόνο, πριν ένα μήνα, πριν μια μέρα. Από εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στη ζωή σου, όπως ήρθε κάποτε στον Απόστολο Παύλο, περίπου στα 37 του χρόνια. Και άλλαξε η ζωή του, γιατί μέχρι τα 37 ήταν διώκτης. Από εκείνη τη στιγμή οφείλει τώρα ο Παύλος, όφειλε ο Απόστολος Παύλος και κάθε ένας από τη στιγμή που τον επισκέπτεται το Θεός και τον αναγεννάει, οφείλει να αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό, να περπατάει το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν και να διατηρεί την πίστη του, ώστε εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί
το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού να είναι στην πίστη. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, άραγε θα είσαστε, θα σας βρει να είσαστε στην πίστη. Ή θα περιμένετε και θα έχετε χάσει την υπομονή σας, θα έχετε χάσει το ζήλο σας, θα έχετε χάσει τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και θα έχετε απομακρυνθεί. Θα έχετε χάσει την πρώτη αγάπη. Γιατί λέει, εφόσον έχεις χάσει την πρώτη αγάπη, μέλλον να σε ξεμέσω. Είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, αγαπητοί αδελφοί μου, ανώνυμοι και φίλοι μου, ένας αγώνας συνεχόμενος που αρχίζει με την αναγέννηση του ανθρώπου από το Θεό και πρέπει να τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας για τους ζώντες εν Χριστώ ή με την αναχώρησή τους για τον Παράδεισο για τους ανθρώπους που θα φύγουν από τη ζωή αυτή πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως η ώρα μας τέλειωσε εδώ, πριν να διακόψουμε την εκπομπή αυτή. Έχεις και άλλες ερωτήσεις, με τη χάρη του Χριστού αγαπητοί αδελφοί, θα τις συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.